Στο Διεθνή Χώρο τώρα, το διάσημο Μουσείο του Λούβρου ανοίγει ξανά σήμερα τις πόρτες στους τουρίστες μετά από πολλές εβδομάδες που παρέμεινε κλειστό εξαιτίας του κορονοϊού. Δεν έχουν όμως την ίδια τύχη τα πολυτελή ξενοδοχεία της γαλλικής πρωτεύουσας, που η λήψη πελατών παραμένουν κλειστά. Από το Παρίσι μεταδίδει τα αποκρίτριά μας Μαρία Δεναξά. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τους επισκέπτες της γαλλικής πρωτεύουσας. Το Μουσείο του Λούβρου υποδέχεται και πάλι κόσμο μετά από τρίμηνη παύση της λειτουργίας του εξαιτίας της πανδημίας. Τα μέτρα υγειονομικής προστασίας είναι πολύ αυστηρά. On a peur évidemment de la cohue, mais je te rassure, normalement voilà, c'est comme ça se passe comme ça devant la Joconde, ça ce sont des images d'archives évidemment. Et là une foule qui se presse, et finalement c'est la salle la plus visitée du musée, 90% des visiteurs du Louvre viennent voir la Joconde. Là tout est fait pour éviter la cohue avec une signalétique particulière. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του μουσείου αναμένουν περισσότερο Γάλλους επισκέπτες από ότι ξένους που σπανίζουν στη γαλλική πρωτεύουσα, προκαλώντας θλίψη. Άμεση συνέπεια, τα διασημότερα ξενοδοχεία του Παρισιού να παραμένουν κλειστά. Vous ne passez plus par l'entrée principale. Depuis le 18 mars, plus personne n'est rentré par l'entrée principale. Cette entrée est uniquement utilisée par la maintenance et la sécurité. Το ξενοδοχείο Plaza Athénée στο Παρίσι ήταν ανοίξει στις αρχές Ιουλίου. Όμως για κανένα από τα 208 πολυτελή διαμερίσματά του δεν έχει γίνει κράτηση προς μεγάλη απόγνωση των 600 εργαζομένων του. On va pas parce qu'il y a un bump sur la route actuellement. Arrêter et licencier tout le monde, ça n'est pas question. Ils ont été formés. On a les gens les plus performants du marché. On veut les garder. Ακόμα και το διάσημο εστιατόριο του ξενοδοχείου με τα 3 αστέρια του γαστρονομικού οδηγού Michelin παραμένει κλειστό. Οι απώλειες για τα παρισινά ξενοδοχεία εξαιτίας του κορονοϊού είναι ανυπολόγιστες.